τρόμο στο Παρίσι. Άγνωστος άνδρας μαχαιρώνει 23χρονο στρατιώτη τη στιγμή που εκείνος κάνει περίπολο στο προάστιο Le Défense. Τρεις μόνο ημέρες μετά την δολοφονία του Βρετανού στρατιώτη στο Λονδίνο. Au niveau de la nuque, du cou, soit par un couteau, soit par un cutter, il a une plaie qui a saigné assez abondamment et il a été évacué vers l'hôpital militaire Percy à Clamart, où il est soigné, mais où ses jours ne sont pas en danger. Πλήθος κόσμου βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή που ο άνδρας επιτέθηκε ξαφνικά στον στρατιώτη και τον μαχαίρωσε στον λαιμό. Στη συνέχεια διέφυγε. Οι γαλλικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Την υπόθεση ανέλαβε ο ειδικός εισαγγελέας για θέματα τρομοκρατίας. L'état du première classe Cordier est rassurant, satisfaisant. J'ai pu échanger avec lui très cordialement. Mais je lui ai fait part de la solidarité, de mon soutien. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η σύνδεση της επίθεσης με αυτή του Λονδίνου, αφού ο τρόπος είναι ο ίδιος. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο άνδρας αυτός είναι ένθρωμος, μάλλον βορειοαφρικανός, γύρω στα 30, ενώ φορούσε λευκή και λεμπία μέσα από το σακάκι του. Il y avait clairement volonté de se prendre à un dépositaire de l'État. Nous demandons que cela cesse. Les fonctionnaires de police, les agents de l'État, les militaires ne sont pas des cibles. Il faut que cela cesse. Ο νεαρός στρατιώτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Παρισιού με ελαφρά τραύματα. Την ίδια ώρα, τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Λονδίνο. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, σχετίζονται με τους δράστες της δολοφονίας του στρατιώτη. Στο Newcastle έγιναν διαδηλώσεις από ακροδεξιές ομάδες και υπήρξε ένταση αφού φώναζαν συνθήματα κατά των